ένα μοντέλο το οποίο καταγγέλει ότι απειλείται η ζωή του. Μια κοπέλα, τι είναι αυτά, δέχεται απειλές. Ναι, είναι απειλές. Μια κοπέλα η οποία λέγεται Σοφία Χατζιπαντελή. Είναι Ελληνοκύπρια, ναι, συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι. Και έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως, ναι, διότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Τα φρύδια της είναι ενωμένα, ενώ είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και εντυπωσιακή κοπέλα. Τι εννοείς? Έχει επιλέξει. Δεν βγάζει τα φρύδια της. Ναι. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εδώ είναι η εικόνα. Ναι. Τα τονίζει περισσότερο για να φαίνεται έτσι διαφορετικά. Αυτόν τον τρόπο έχει επιλέξει. Σαν τον έμιστο Καραμαλή. Έτσι, ο οποίος θα φταίνει τον τρόπο, παρεμπιπτόντος, έτσι. Έγινε γνωστή, έχει γίνει γνωστή από τα φρύδια της μόδας, ναι. Έδωσε συνέντευξη. Σας αρέσει, κύριε Χανή, αυτό, με το φρύδι? Εντάξει, είναι κάτι αποκρουστικό, έτσι, για να λύσουμε όλες τις απορίες. Σας αρέσει, κύριε Χανή? Φυσικά και το μ' αρέσει, φυσικά. Εντάξει, το κάνει, το κάνει για λόγους διαφημιστικούς. Για πες μας τώρα. Αλλά από την άλλη είναι κιόλας ένα δικαίωμά της. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει κόσμος, όπως λέει η ίδια και καταγγέλει, λέει δέχομαι πολλές απειλές για τη ζωή μου, προσπαθώ για τα φρύδια. Να μην τα διαβάζω όλα. Άλλωστε πολλοί μου λένε όταν γράφονται προφανώς και δεν έχω την υπομονή να διαβάζω το σχόλιο του καθενός. Είναι λίγο κρίμα όταν θες να διαβάσεις τα θετικά και πρέπει να δεις και όλα τα αρνητικά, αλλά αξίζει τον κόπο, δηλώνει συγκεκριμένα. Συγγνώμη, λέει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της, γιατί έχει φρύδια. Γιατί προβάλλει αυτό το διαφορετικό στυλ, τέλος πάντων, ναι. Το φρύδι τελειώνει. Μα με τρελάζει τώρα. Απειλή στη ζωή του παντού, γιατί έχει ενωμένα φρύδια. Εντάξει, και εμένα να με απειλήσουν, έχω κόκκινο μάτι. Να πει επειδή έκανε αγώνε για να μπει στην Ενωμένη Ευρώπη και δέχτηκε επιδέσει να αποτάξει τα κομμάτια. Αλλά να δέχεσαι απειλέ γιατί έχει τα ενωμένα φρύδια, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ποιο ασχολείται με αυτό? Όντω, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εάν δεν είχαμε κι εμεί τώρα την είδηση ότι απειλείται, δεν το παίζαμε. Τώρα πρώτη φορά δεν βλέπω την κοπέλα με τα ενωμένα φρύδια. Και εγώ πρώτη φορά την γνωρίζω. Πάντως αυτό που έχει καταφέρει να γίνει γνωστή, έτσι. Έχει καταφέρει να γίνει γνωστή πάντως. Έτσι, και είναι ένα νέο κίνημα που υπάρχει στις γυναίκες. Με τα φρύδια. Ότι όλοι οι άντρες, οι φυσιολογικοί τέλος πάντων, διαφωνούν. Που θέλουν τις γυναίκες να αφήνουν τρίχες, να μην ξυρίζονται, να αφήνουν τριχοφία τέλος πάντων. Όχι, υπάρχει τέτοιο τρέντ, υπάρχει τέτοια μόδα. Γυναίκες χέρι, δηλαδή πολλές τρίχες. Αυτό και έχει έρθει και στην Ελλάδα. Εγώ νόμιζα μόνο οι προτεστάντριες ότι το κρατάνε. Αυτό στο εξωτερικό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και παλιά σε κοινέ. Σα παρακαλώ, δεν το ξέρω αυτό, αλλά για τις προτεστάντριες. Έτσι λέγανε τώρα, τι να σα πω. Δεν έψαχνα να βρω τις μασχάλες. Έτσι λέγανε. Όχι, ήταν αυτό είναι φήμη. Κάποιες ξένες χώρες, κάποιες γυναίκες, τι ξέρουν. Σε ξένες χώρες, η Γερμανία και τα λοιπά, δεν ξέρουν τις μασχάλες ή πόδια και τέτοια. Οι προτεστάντες, αυτό λέω. Είναι επειδή είναι πολύ άλλο πράγμα. Είναι θέμα στυλ και κάποια ιδεολογία που περνάνε τις γυναίκες. Κάτι μου λέει το κοντρό, πείτε το ξανά παρακαλώ. Μάλιστα, εδώ έχω για πρόβλημα ακουστικό σήμερα. Είδε με τα φρύδια και τα έπαιξε και το ακουστικό. Μάλιστα. Πάμε να δώσουμε λαδά.